δικογραφία σε βάρο δύο ανδρών ηλικία 43 και 72 ετών για παράβαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντο σχηματίστηκε από αστυνομικού του τμήματο περιβαλλοντική προστασία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη αστυνομία, οι δύο άνδρες ω συνδιαχειριστές εταιρεία ήταν αυτοί που παρέδωσαν σε εταιρεία μεταφορών 20 τόνου βιομηχανικών αποβλήτων τον περασμένο Μάιο. Πατέρα και γιος επιχείρησαν να αδειάσουν το βιτιοφόρο παράνομα σε φρεάτιο, ωστόσο την τελευταία στιγμή συνελήφθησαν. Όπω αναφέρει η αστυνομία, η εταιρεία η οποία παρέδωσε τα απόβλητα στο βιτιοφόρο είχε προχωρήσει το 2021 σε ανεξέλεγκτη διαχείριση περισσότερων από 1.700 τόνων τυρογάλακτος που μπορούν να καταστούν επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, οι διαχειριστές της εταιρείας δεν έλεγχαν όπως όφυλαν τη σωστή διάχυση και διαχείριση των υγρών αποβλήτων τυρογάλακτους. Αυτό είχε ω συνέπεια να παραβιάζουν τι άδειε από τι πρωτότυπε περιβαλλοντικέ δεσμεύσει που επιβάλλουν του όρου και προποθέσει λειτουργία για την προστασία του περιβάλλοντο. Το Μάιο του 2022 παρέδωσαν 20 τόνου υγρών αποβλήτων τυρογάλακτο χωρί νόμια παραστατικά παράδοση και μεταφορά σε συνεργαζόμενο τουλάχιστον κατά τα δύο τελευταία έτη, δηλαδή το 2021 και το 2022, με την εταιρεία Μεταφορέα. Ο μεταφορέας αμέσως μετά την παραλαβή του υγρού αποβλήτων πειράθηκε να το απορρίψει παράνομα σε φρεάτιο ανενεργού αγωγού ακαθάρτων της ΔΕΙΑ. Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.